Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των παρυπρές.gr είναι στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες μέχρι τις 3 με Γιώργο Παναγιωτίδη, Τάσο Ζέρβα και Αντώνη Σακαλέα. Καλησπέρα και στους εντός στουντίου. Καλησπέρα Αντώνη, Τάσο και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ποδοσφαιρική εβδομάδα, έχει και εμβόλυμη αγωνιστική. Γεμάτο Σαββατοκύριακο, χορτασμένοι είμαστε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σου, καλή εβδομάδα. Χορτασμένοι όμως θα ξαναφάμε τώρα. Θα ξαναφάμε, εντάξει. Τρώγοντας αρκετή όρεξη. Σκέψου, αφήσαμε την Παρασκευή με τελευταία κουβέντα στο Arsenal Manchester United και έχω γίνει τόσα πολλά το Σαββατοκυριακό που το μάτι της Παρασκευής που είναι πάρα πολύ μακρινό. Ναι, ναι, ναι. Τι ήταν και αυτό. Είχε ωραία παιχνίδια πάντως, εντάξει. Είδαμε σκορ θέαμα και στην Ελλάδα καλά παιχνίδια είδαμε και στο εξωτερικό. Τι κρατάτε, άμα κρατούσατε μία φάση από το Σαββατοκύριακο ή ένα αποτέλεσμα, τι θα ξεχωρίζατε? Ωραία. Εγώ από τη στιγμή που κάθομαι στη μέση θα κάνω την τρίπλα και θα απαντήσω τελευταίο. Τάσος, ακούω. Γενικά, εντάξει, είχε πάρα πολλά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Δεν νομίζω ότι μπορείς να σταθείς μόνο σε μία φάση. Ωστόσο, νομίζω ότι στο δικό μας το πρωτάθλημα εντυπωσιάζει, ξεχωρίζει ο ΑΚΠΟΜ. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, δηλαδή, έχει κάνει πολύ σοβαρά πράγματα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, πολύ μεγάλο διπλό σε μια δύσκολη έδρα. Και το κακό πρόσωπο της ΑΕΚ, δηλαδή, αν πιάναμε τους τρεις πρωτοπόρους του πρωταθλήματος, παρόλο που κέρδισε, νομίζω ότι είχε μια πολύ κακή εμφάνιση. Πάμε λίγο στην Τρίπολη, γιατί έτσι πως εξελίχθηκε η αγωνιστική από τη στιγμή που ήταν το παιχνίδι που την έκλεισε. Ήταν αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει καταστάσεις στην βαθμολογία. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός είναι ο γνωστός Ολυμπιακός του τελευταίου καιρού. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει πάρει φορ για να λύσει το όλο θέμα που δημιουργήθηκε, αλλά μέχρι στιγμής το θέμα το λύνει εσωτερικά. Με τον Φορτούνη, ο οποίος έκανε όσα έκανε μέχρι από την αρχή της σεζόν, και από τη στιγμή που παίζει ένα παιχνίδι κυρίως ως επιθετικός με τη Μίλαν, λειτουργεί έτσι σε νοοτροπία, τελειώνει φάσεις, μπαίνει σε μια πρόταση η οποία ξεκινάει με όλα τα υπόλοιπα. Τις δημιουργεί, τις τελειώνει. Πραγματικά τον έχει πάρει από το χέρι τον Ολυμπιακό και αυτή τη στιγμή η θέση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός νομίζω ότι σε μεγάλο ποσοστό την οφείλει στην απόδοση του γκρου. Σε ένα παιχνίδι θα να συμπληρώσει. Είναι και ο Πορτογάλος εξαιρετικός το τελευταίο διάστημα. Και το τελευταίο διάστημα είναι ακριβή και αυτός. Μαζί με τον Φορτούνι. Ο Ποτένσε. Ο οποίος για ποιο λόγο δεν ακούγεται? Γιατί αυτή την φράση που λέτε, Τάσο, οι προπονητές, δεν έχει νούμερα. Πράγματι δεν έχει νούμερα. Κάνει πολλά πράγματα στο παιχνίδι. Τριπλάρι, το ένας εναντίον ενός το έχει πάρα πάρα πολύ. Είναι διεισδυτικός. Αλλά βλέπουμε ότι τα νούμερα του είναι πολύ μικρά. Και νομίζω ότι αν είχε και άλλα νούμερα δεν θα παίζει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί θα κάνει όλα τα υπόλοιπα σωστά. Ναι. Και ίσως στο μυαλό του, έτσι πως έγινε η κατάσταση όταν έφυγε από τη Sporting, να βρέθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα για να τα βρει αυτά τα νούμερα. Σίγουρα και ο Ολυμπιακός με την βιτρίνα που έχει χτίσει στην Ευρώπη, αν κάνει μισή καλή χρονιά, αν κάνει τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι πάλι θα ανοιχτούν οι πόρτες στην Ευρώπη για άλλα κλαμπ, ώστε να μεταπηδήσει εκεί. Στο παιχνίδι Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε και τα θέματα του αμυντικά. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που βρίσκεται στο κεντρικό του δίδυμο. Και ιδιαίτερα στην αριστερή μεριά που παίζει ο Βούκοβιτς. Στη μεριά που παίζει ο Σισε, δηλαδή στο δεξιά, ο Σισε είναι γρήγορος, έχει ταχύτητα, βγαίνει δυνατά στην μπάλα. Πολλές φορές φυσικά ο τρόπος που αμήνεται κάνει φάουλ, αλλά ας το πούμε έτσι ότι δεν δίνονται όλα τα φάουλ που παίζει πιο δυνατά. Άλλο γρήγορο κεντρικό αμυντικό έχει ο Ολυμπιακός? Όχι. Και νομίζω ότι η απόσταση ανάμεσα στον Σισε και τους υπόλοιπους σε θέμα ταχύτητας οφείλεται πολύ και στο γεγονός ότι ο Σισε είναι πάνω από το μέσο όρο. Πολύ σωστά, ναι. Και οι υπόλοιποι είναι κάτω από το μέσο όρο. Πολύ σωστά. Από τη μεριά του Βούκοβιτς υπάρχει σοβαρά προβλήματα. Δεν χειρίζεται καλά, ούτε γνωρίζει καλά τι σημαίνει στην πλάτη, ούτε οι καλύψεις του είναι καλές. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αστέρας Τύπρος μέχρι και το 20 λεπτό στο μάτς εχθές δημιουργούσε συνέχεια ρήγματα από τη μεριά του Κούτρη και του Βούκοβιτς. Θα μπορούσε να προηγηθεί κιόλας με το δοκάρι του Κυριακόπουλου, που αν πήγαινε μπάλα μέσα εκεί σίγουρα θα βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Και ξέχωρα από αυτό, γενικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, όσον αφορά την ανάπτυξή του,
μη έχοντας έναν center for ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και να κάνει πράγματα, έχει πάει σε ένα ρόλο όπως και τα γκολ δηλαδή που πήγανε. Επειδή έχει καλούς πασαδόρους, όπως είναι με κρινές μεταβιβάσεις ακριβίας, όπως είναι και ο Φορτούνης και ο Χριστοδουλόπουλος, βρήκε τον τρόπο και με δύο πολύ έξυπνες μπαλιές στην πλάτη του Πασαλίδη, και που δεν έκλεισε σωστά ο αριστερός Μπάκο Μαρτίνετ, μπόρεσε και βρήκε τρόπο για να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που παίζει και με επιθετικό και με ψευτό εννιάρι. Πράγματι. Πράγματι. Γιατί δεν παίρνει ουσιαστικά και ο Σολδάνο που ήρθε στον Ολυμπιακό. Εμείς δείξαμε φυσικά και στο Repress, επειδή του κάναμε ανάλυση στον παίχτη. Δείξαμε τα στοιχεία του. Λίγο πολύ ψηλό ξέραμε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός. Και μάλλον και ο Μαρτίνς για αυτό σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στοιχείο του Ολυμπιακού, το πώς φέρνει την μπάλα ειδικά στον αέρα και με τις αττικές φάσεις, τις εκτελέσεις του Φουρτούνη, κουμπώνει σε θεωρητικό επίπεδο, έτσι πάντα. Γιατί το ποδόσφαιρο, αν δεν είχε θεωρία, δεν θα μας απασχολήσει πάνω από μία ώρα μετά από κάθε παιχνίδι. Είναι λοιπόν αυτό, ότι ο Σολδάνο είναι ένας επιθετικός που είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι και το έχει δείξει αυτό στην όποια καριέρα έχει κάνει μέχρι τώρα. Σε αυτό το κομμάτι έχει διάρκεια. Όσο όμως ο Ολυμπιακός περιμένει τον Σολδάνο να καταλάβει που έχει έρθει, γιατί πάντα παίζει ρόλο σε μεταγραφή από παίχτη που έρχεται από την Αργεντινή, από την Βραζιλία, από όπου έρχεται, από την άλλη και του Ατλαντικού, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και όταν γίνει και πρώτη φορά από τη χώρα του, έτσι, και αυτό σημαντικός παράγοντας, δεν έχει προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θέλει χρόνο προσαρμογής. Ο Ολυμπιακός παίζει λοιπόν και με τον Φορτούνη να καλύπτει το κενό σαν ψευτοενιάρι να κινείται σε αυτό, αλλά και με επιθετικό. Και έχω την εντύπωση ότι όσο κυλούν τα παιχνίδια και όσο δεν βρίσκουν ψυχολογία επιθετική του, γιατί ένας επιθετικός μπορεί να έχει ικανότητα να αυτό που λέμε να τόχει, να είναι γρήγορος, να τα κάνει όλα, εάν του λείπει η ψυχολογία, είναι αυτό που συμβαίνει όταν βλέπω πέναλτι, όταν έβλεπα τα πέναλτι τότερα με τη Τσέλσι, που όταν εκτελούσε η Τσέλσι η αιστεία μου φαινόταν 48 γιάρδες και όταν εκτελούσε τότερα μου φαινόταν να πάρω τα γυαλιά να περάσω την κλωστή από τη Βελόνα. Σωστά. Απλά νομίζω ότι και ο Χασάν και ο Γιγέρμε έχουν πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες από τον Μαρτίνς. Δηλαδή, νομίζω ότι το κομμάτι της ψυχολογίας με τις τόσες παραγωγικές φάσεις που δημιουργεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το έχουν βρει. Δηλαδή, από κάποια στιγμή, μάλλον δεν το έχουν στα στοιχεία τους. Από κάποια στιγμή και μετά παίζει και ρόλο το περιβάλλον. Και το βάζω στην κουβέντα σε σύγκριση με τον Ακπομ. Ο Ακπομ έχει πάει κάποια συνεχόμενα παιχνίδια γιατί έτσι δημιουργήθηκαν οι καταστάσεις. Το ότι πλέον η ενδεκάδα στο μυαλό του Λουτσέσκου ξεκινάει από αυτό, είναι γιατί προσαρμόστηκε σε αυτές τις καταστάσεις. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, οι συμπαίκτες του δεν ήταν τόσο ζεστοί στο να τον ψάχνουν συνέχεια. Είχαν στο μυαλό τους ότι ο Ακπομ δεν είναι Πριούβιτς. Και αυτό είναι κοινή παραδοχή για πάρα πολλούς λόγους. Αγωνιστικούς και από άποψη ευστοχίας, κυρίως μέχρι τώρα, σε αυτό το δείγμα εγγραφής που είχε δείξει ο Πρίγιοβιτς, ειδικά την φετινή σεζόν. Αυτό στον Ολυμπιακό, με τους επιθετικούς του, συνεχίζει να γίνεται. Όταν δεν έχεις τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο ότι αν κάνουμε καλά τη δουλειά, έχω μπροστά να μου κάνει το μισό ένα, να τελειώσει τη φάση, ψάχνεις να δεις το πότε θα μπει ένας άλλος παίκτης στην εξίσωση για να τελειώσει εκείνος τη φάση. Και αυτό είναι 2-3 δευτερόλεπτα σκέψης, αλλά αλλάζει όλη την επίθεση. Είναι άλλο να περιμένει ο επιθετικός την μπάλα και να μην το έχεις τόσο εμπιστοσύνη και να κάνεις μία ακόμα τρίπλα, μήπως μπει. Μήπως το κάνω ακόμα πιο εύκολο. Ή να το κάνω ακόμα πιο εύκολο, ή να μπει κάποιος άλλος παίκτης. Να το... Σίγουρα αυτό έχει περαστεί και μέσα στους υπόλοιπους. Και αν δεις εχθές την αντίδραση του Φορτούνη στη φάση που βγάζει δέτα το φοντέ τον Ποντένσε, σε μια πολύ ωραία διαγώνια πάσα που του κάνει, που είναι σαν να του λέει κάντο, ρε, κάντο, τέλος. Δηλαδή σου έχω βγάλει, σου έχω δώσει τόσες ευκαιρίες, κάντο. Που για άλλη μια φορά πήγε να κάνει λόμπα, πήγε να κάνει το εξειδημένο. Δεν έχει δηλαδή την απλότητα στο τελείωμά του. Και φάνηκε ότι δυσανασχέτησε. Πάντως. Επειδή ξεκίνησα να λέμε για νούμερα και θυμόμουν την κουβέντα που κάναμε με την αποχώρηση του Πρίγιοβιτς από τον ΠΑΟΚ, στο πώς μπορούν και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω, οι χαφ και τους μπακ, είδαμε ακόμη, να αρχίζουν να βρίσκουν νούμερα, γκολ, assist.
Και αυτό αρχίζουμε να το βλέπουμε. Το είδαμε και χθες έτσι με τα δύο γκολ του Ακπομ και τη μία assist, το Ζαμπά. Ο Μάτος, ο Βιερίνια έχει, αν δεν κάνω λάθος, τα 10 γκολ που έχει πετύχει ο Πάοκ στο πρωτάθλημα μετά τον Μπρίγιοβιτς έχει 6 διαφορετικούς σκόρερ. Κάτι που πριν δεν το βλέπαμε σε καμία περίπτωση. Έτσι. Δηλαδή το λέγαμε ότι το είχαμε αναλύσει και στο Repress ότι θα το περιμένουμε αυτό να συμβεί λογικά. Και νομίζω και χθες το είδαμε. Απλά έχει συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε βαθμό που ξεπερνάει την αγωνιστική λογική, να το πω. Εδώ βέβαια, για να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, το ερώτημα είναι αν αυτό θα μπορούμε να το δούμε και σε παιχνίδια μεγαλύτερη δυσκολία από αυτά που είχε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή κόντρα σε πιο ισχυρού αντιπάλου. Και αυτό έρχεται έτσι στα κοντά. Είναι το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ την άλλη Κυριακή. Είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ως ομάδα από τον Όφη και τον Πανιόνιο. Θα είναι και άλλη προσέγγιση προφανώς από πλευράς ΠΑΟΚ. Ναι, σαφώς. Και άλλη προσέγγιση από πλευράς ΑΕΚ. Κοίταξε, σε αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό ο βαθμός δυσκολίας. Δηλαδή, όταν παίζεις τώρα με τον Πανιόνιο από το μισάωρο με 10 παίχτες, με τον Όφη να προσεγγίζει ο προπονητής του το παιχνίδι με τόσο ψηλά την πίεση. Λες και παίζει με μια ομάδα, ας πούμε, η οποία είναι στα μέτρα του. Η λογική του Όφη να πιέσει ψηλά ήταν σωστή. Απλά δεν μπορούσε να τη στηρίξει. Η λογική είναι σωστή από την. Γιατί όταν το έκανε ο Πανιόνιος, όταν είχε 11 παίχτες στο παιχνίδι, του βγήκε. Στον Όφη δεν βγήκε, διότι δεν είχε τα πνευμόνια Όφη να το στηρίξει αυτό. Φαντάζομαι ο προπονητής του πριν από το παιχνίδι ήξερε ότι δεν έχει τα πνευμόνια να προσεγγίσει ένα τέτοιο παιχνίδι με ένα καλύτερο αντίπαλο με την πίεση τόσο ψηλά. Επομένως θεωρώ ότι ρίσκαρε αρκετά στο να πάει σε αυτή τη λύση. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή βρήκε χώρους και μετά από τον εύκολο γκολ που έκανε από στατική φάση με το Μάτος, από εκεί και πέρα βλέπαμε επιθέσεις να γίνονται κατά κύματα. Και από κάποια στιγμή μετά, ειδικά για τον Όφη, αυτό μου έκανε εντύπωση είναι ότι η ευκολία με την οποία ο ΠΑΟΚ περνούσε φάσεις στην πλάτη των δύο ακραίων μου κάνει εντύπωση από το γιατί, χωρίς να τους το πει ο προπονητής, γιατί οι δύο εξτρέμοι δεν γύρισαν πίσω να βοηθήσουν, να δώσουν μια κάλυψη. Έστω στα 10 μέτρα, στα 5 μέτρα, να στηρίξουν τον μπακ τους, το οποίο το άφηναν στο έλεος του Ακπομ, ο οποίος πήγαινε στα άκρα, του Ζαμπά, ο οποίος άμα βρει χώρο δεν σε λυπάται. Ναι, δηλαδή και υπήρχαν φάσεις που ο Ζαμπά στο χθεσινό παιχνίδι με την αυτοπεποίθηση που είχε πήγαινε κατά μέτωπον. Έπαιρνε την μπάλα και κινούταν. Είχε δύο παίχτες. Έβλεπε το χώρο και πήγαινε να μπει στο χώρο. Γιατί το είχε δώσει βέβαια και Όφη το δικαίωμα να πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Να περάσει τους αντιπάλους. Αυτό που κρατάς, γι' αυτό που ήθελα να πω, Γιώργος, αυτό που είπες, ότι σίγουρα βαθμός δυσκολίας παίζει ρόλο. Δηλαδή τώρα ο Ζωνίτης δεν πρόκειται να κατέβει με τέτοια συσσαγωγικά αφέλεια. Δηλαδή θα έχει άλλη πίεση η ομάδα του, αλλιώς τις γραμμές του πιο κλειστά, δεν θα δώσει τόσο χώρο στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από την παραγωγικότητα που βγάζει ο ΠΑΟΚ είναι αυτή η διάθεση όλων των παιχτών, σαν να έχουν απελευθερωθεί και να προσπαθούν. Εντάξει, μπορεί να μην βγάλεις 10 επιθέσεις με την ΑΕΚ ή με τον Ολυμπιακό, σίγουρα όμως θα βγάλεις 3, θα βγάλεις 4. Ίσως με Πρίγιοβιτς να έβγαζες μία. Ναι. Καταλαβαίνεις από ποια άποψη το λέω. Ναι, γίνεται πιο συμμετοχική και η υπόλοιπη. Και τον Μπίσεβρα βλέπουμε. Το πιστεύουν όλοι. Να πατάει περισσότερο στην περιοχή. Αυτή είναι η διαφορά που είναι πολύ και ο Αντώνης, ότι τόσο. Άλλαξε πολύ γρήγορα. Ναι. Εγώ σε αυτό στέκομαι. Δηλαδή, όχι τόσο στο ότι. Στα γκολ και σε αυτά. Βλέπεις τη διάθεση και την ενέργεια όλων να προσφέρουν, να παίξουν εκεί. Και η αλλαγή σε τέτοιο σημείο. Που μία που έγινε, δηλαδή εσωτερικά στον ΠΑΟΚ, από την πρώτη μέρα που είχε γραφτεί το θέμα με τον Πρίγιοβιτς, παραμονή φώτων νομίζω, 5 Ιανουαρίου. Στον ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του Πρίγιοβιτς και οι παίκτες του Λουτσέσκου ήξεραν ότι οι πιθανότητες να ξαναπέρασει ο Πρίγιοβιτς μαζί τους είναι μηδαμινές. Και αυτό άρχισε να λειτουργεί. Και πιάνομαι γιατί και ο Λουτσέσκου είπε πράγματα χθες ότι η δουλειά που κάνουμε δεν είναι μόνο στις προπονήσεις. Η δουλειά που κάνουμε είναι στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας. Σκέφτεται, στέκεται πολύ και περισσότερο λειτουργεί νομίζω σαν manager παρά σαν προπονητής σε τακτικά θέματα. Δηλαδή στο κομμάτι της διαχείρισης προσωπικότητων και τι προβλήματα θα δημιουργηθούν από ένας παίκτης που έχει παράπονα που δεν παίζει, ένας παίκτης φεύγει, ένας παίκτης κοιτάζει να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Πόσο θα μπορέσει να κρατήσει δηλαδή την ισορροπία και τη χημεία σε όλο τον group. Προσωπικά, εγώ θα το βάζα μικρότερο βαθμό στο τακτικό του κομμάτι από το βαθμό της ψυχολογίας και της διαχείρισης.
Ναι, και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και αυτό που είχε καταφέρει πέρσι με τον Μπρίγκεβιτς. Όταν βλέπαμε στην αρχή τη σεζόν να, μία να παίζει, μία να μην παίζει, όταν στα εκτός έδρας χρησιμοποιούσε τον κουλούρι ο Λουτσέσκου. Και στο τέλος τη σεζόν παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι υπήρχε αυτό το θέμα, υπήρχε μία κόντρα, τον έπιασε ο σέρβος, του μίλησε. Και από εκεί πέρα είδαμε ένα διαφορετικό Μπρίγκεβιτς και να βγάζει και διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του όπως θα ήθελε ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την αναφορά μας με το παιχνίδι του Ολυμπιακού και τα όσα κρατήσαμε ότι έγιναν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που είναι θέμα στιγμών, που για τον, και για τις δύο ομάδες είναι παρόμοιες στο τελευταίο καιρό. Δηλαδή η Τρίπολη πάλι στο πρώτο ημίχρονο έκανε πολύ λιγότερες φάσεις από ό,τι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και ακόμα αυτή που έκανε με τον Ολυμπιακό την έχασε και δέχεται γκολ σε μία από τις φάσεις που τέτοιες ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πολλές το τελευταίο διάστημα. Πήγαμε στον ΠΑΟΚ και σε όλο αυτό το κρεσέντο που συνεχίζει ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο με τον οποίο έχει κουμπώσει ο ΑΚΠΟΜ στο παιχνίδι του. Πηγαίνουμε στο διάλειμμα και συζητάμε λίγο. Να πιάσουμε και τις απογοητεύσεις της αγωνιστικής που είναι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, έτσι. Ναι, πόσο ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα μάτς. Ένα μάτς με παίχτη παραπάνω. Και τι είναι αυτό που είδαμε στον Άρη και ενώ έχουμε συζητήσει αρκετά. Ότι σε θεωρητικό επίπεδο ο Άρης έχει κάνει κινήσεις που μπορεί να του βγουν, στα αποτελέσματα δεν του βγαίνουν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Είχαμε αφήσει την κουβέντα μας εδώ στο ανάλυση των Paripress.gr με αφορμή όλα όσα έγιναν στο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Πήγα να πω αγωνιστική, αλλά λέω κάτι αφού έχουμε. Θα πάμε και εκτός συνόρων. Είχαμε αφήσει την κουβέντα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Συζητούσαμε, Τάσο, για την ομοιότητα των δύο γκολ του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι οι αναλυτές του Ολυμπιακού είχαν εντοπίσει το πρόβλημα που είχε ο Πασαλίδης στην πλάτη του. Δηλαδή, στο ότι σε μπαλιές οι οποίες βρίσκονται στην πλάτη δεν λειτουργεί σωστά. Και φυσικά στο πρόβλημα του Μαρτίνεθ, ο οποίος δεν κλείνει ποτέ προς τα μέσα τον παίχτη που κλείνει προς τον άξονα. Δεν ακολουθάει δηλαδή. Και έτσι μπήκαν και τα δύο γκολ. Πρώτα η κίνηση του Φορτούνη στην πλάτη του Πασαλίδη. Τον χάνει ο Μαρτίνεθ. Κάνει ένα ωραίο κοντρόλ και τελειώνει τη φάση. Και στο δεύτερο, αποστατική φάση, κάνει την κίνηση ο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στην πλάτη του Πασαλίδη. Το ίδιο πράγμα δεν ακολουθάει ο Μαρτίνεθ. Εύκολο γκολ για τον Χριστοδουλόπουλο. Νομίζω ότι επειδή είναι πανομοιότυπα, το είχαν εντοπίσει το πρόβλημα και του βγήκε. Πάμε τώρα στις απογοητεύσεις, όπως είπαμε. Διότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει καθοδική πορεία και ο Άρης δεν δείχνει να μπορεί να αλλάξει δεδομένα τα οποία παγιώνονται τους τελευταίους αγώνες. Ο Άρης νομίζω είναι και χειρότερος από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, όσο πάει, βλέπουμε και χειρότερη εικόνα πέρα από τα αποτελέσματα. Ανεξάρτητα, γιατί και το μάτς που κέρδισε με τη Λαμία, πάνω κάτω την ίδια εικόνα έχει. Τάσο, την περσμένη εβδομάδα συζητούσαμε για τα πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν στον Άρη μεσοεπιθετικά με τις προσθήκες που έκανε του Λάρσον και του Τόνσο. Και για να συνδέσω και την ατάκα του Γιώργου, ο Άρης δείχνει να χάνει πράγματα μεσοαμυντικά. Σε αυτό τώρα, έτσι, για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διάβολου, πόσο μπορεί να φταίει ο Σάββας Παντελίδης αυτό, εφόσον ο Άρης δεν έχει στόπερ. Δηλαδή, αναγκάστηκε να βάλει τον Μπάσο, ο οποίος είναι ένας αμυντικός χαφ, να το βάλει στόπερ. Και στην φάση που τρώει τον γκολ από τον Μαρκόφσκι, βρίσκουμε εκεί το man-to-man του Μπάσα με τον Μαρκόφσκι. Ο Μαρκόφσκι είναι ένας πολύ καλός σεντεφορητικά στον αέρα. Τον βρήκε εκεί. Ο Μαρκόφσκι, ο οποίος κάνει εντός εικόν το τέλειο άλμα. Εκεί όμως. Βλέπει την μπάλα, ζυγίζει. Πατάει καλά. Δεν είναι μόνο το ότι βγαίνει πρώτος σε ύψος. Κάνει ακριβώς την κατάλληλη στιγμή το άλμα του. Έχει πάρα πολύ καλά πατήματα. Έχει το timing το σωστό. Και φυσικά είναι και σε ένα σεντερφόρ ο οποίος γνωρίζει καλά τη θέση, πότε να κινηθεί, πού, για ποιο λόγο. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή στο μάτς δεν νομίζω να έχει κάνει πολλές επαφές μέχρι και το σημείο του γκολ. Αλλά και αυτό είναι ένα σεντερφόρ ο οποίος έχει και 7-8 γκολ στο πρωτάθλημα. Εκεί όμως, για να σας προλάβω, πριν φτάσει εκεί η φάση, έχει δώσει ένα πανεύκολο λάθος ο Ματίγια στη μεσαία γραμμή που βγάζει με πλεονέκτημα το Λεβαδιακό και είναι σε ανισορροπία έμεινα του Άρη. Για να βγει εύκολη σέντρα. Δηλαδή το λάθος του Ματίγια εκεί. Συμφωνώ, αλλά πόσο ανισορροπία είχε. Δηλαδή δεν τους βρήκανε, ναι. Σε κατάσταση 2 εναντίον 1, ας πούμε, ή σε μειονέκτημα. Ήταν σε μια κατάσταση η οποία βγαίνει μια σέντρα από τα πλάγια. Οκ. Okay. Ναι. Αυτό εννοώ. Το θέμα είναι ότι και μεσοεπιθετικά ο Άρης στη Λιβαδιά, ειδικά στο διάστημα
που από το 60 και μετά είχαμε όλοι στο μυαλό μας το παιχνίδι που μάλλον θα βλέπαμε. Mm-hmm. Ένα λεβαδιακό να προσπαθεί να διώξει μπάλες, να σπαταλήσει χρόνο, να μην αφήσει το παιχνίδι να έχει ρυθμό. Πολλές φορές να διώξει και όπως να είναι απλά να διώξει. Να κατέβει να παίξει άμυνα το λεγόμενο λεωφορείο στην περιοχή. Ο Άρης δεν είχε και καθαρό μυαλό να το κάνει. Δηλαδή να φέρει την μπάλα σωστά, να κάνει ένα γέμισμα το οποίο να έχει προϋποθέσεις, ξεκάθαρη... να ψάξει μια κάθε την παλιά. Ξεκάθαρη ένδειξη αυτού είναι ότι από το 80 και μετά βλέπουμε το Δελιζήσι να περνάει το κέντρο πολλές φορές και να προσπαθεί να περάσει κάθε τις μπαλιές ή να πατήσει την περιοχή. Που δεν μπορεί να περιμένει ο Άρης το Δελιζήσι να του οργανώσει το παιχνίδι, να του περάσει μια κάθε την πάσα για να βρει μια ευκαιρία, έτσι. Τη μόνη λογική που μπορεί να έχει αυτό είναι αυτό που λένε οι προπονητές, ότι σε τέτοιες δύσκολες στιγμές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο έξτρα παίκτης. Αυτός που δεν υπολογίζει αντίπαλοι άμα θα υπάρχει εκεί και στα μαρκαρίσματα μπορεί να βρει τον χώρο που κανονικά θα έβρισκε άλλος παίκτης και αυτός να συνδεθεί. Αλλά ούτε και αυτό. Δηλαδή, ο Άρης δεν έκανε την... όχι μόνο τη μεγάλη ευκαιρία, αλλά ούτε καν μια τελική, φάση, μια, μια τελική που να έχει προϋποθέσεις να απειλήσει. Σίγουρα ο Άρης βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, με αποχωρήσεις, με παίχτες που κομβικέ για αυτόν που πάθανε τραυματισμούς. Σίγουρα, νομίζω ότι μέχρι να βρει τα πατήματα του ο Τόνσο, να μπορέσει να δεθεί σε αυτούς ο Λάρσον, ο Κορκούτ, το νέο απόκτημα, να βρουν μια λύση στο κέντρο της άμυνας, είναι κάποια προβλήματα που θέλοντας και εμείς, και οι 11 που παίζουν, τα γνωρίζουν. Δηλαδή, μέσα τους γνωρίζουν ότι... δεν είμαστε ότι πολύ καλά. Okay, πίσω στην άμυνα δεν πατάμε. Σωστά. Μπροστά ακόμα δεν γνωριζόμαστε γιατί αλλάζουν αρκετά. Ο Τόνσο, για παράδειγμα, χθες δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση τον Τόνσο που γνωρίζαμε από τον Αστέρα. Και αν θυμάσαι, την προηγούμενη Δευτέρα λέγαμε, και εγώ προσωπικά, που με εντυπωσίασε το πόσο έτοιμος ήταν ο Κορκούτ και φάνηκε. Είδαμε, τώρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι η προσαρμοστικότητα. Δηλαδή, το πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μπορεί γρήγορα να προσαρμοστεί σε ζητούμενα του προπονητή. Αυτό ακόμα ψάχνεται γιατί προφανώ και είναι λογικό. Πόσε προπονήσει έκανε με την υπόλοιπη ομάδα. Τέσσερις, τρεις. Ναι. Ωστόσο, νομίζω ότι σιγά σιγά ο Άρης από εδώ και πέρα, μέχρι, δηλαδή, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να βελτιώνεται. Αυτή είναι, είμαι αισιόδοξο. Το θέμα είναι καθαρά σε επίπεδο αποτελεσμάτων, πότε θα βάλει μια γραμμή. Γιατί όλο αυτό φέρνει και πίεση και στον Παντελίδη να λειτουργεί υπό πίεση και στους ποδοσφαιριστές. Και... όταν βρίσκεσαι σε μια μεταβατική περίοδο, αυτό που κοιτάς είναι να έχεις όσο το δυνατόν τις λιγότερες απώλειες. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δυστυχώς έχει αρκετές απώλειες. Θα μπορούσε να έχει λιγότερες. Πήρε φυσικά και ένα παιχνίδι στο 90. Οκ, okay. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Από την άλλη, το ερώτημα του Λεβαδιακού είναι εάν η νίκη του με τον Άρη εντάσσεται στο παιχνίδι πρώτο με νέο προπονητή. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές ομάδες να κερδίζουν στο πρώτο τους παιχνίδι, αν θα έχει συνέχεια. Όταν λέω συνέχεια, όχι άμεσα, να πάνε να πάρει την ΑΕΚ αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, την Τετάρτη. Αλλά γενικότερα, αν μπορεί να αλλάξουν πράγματα στο παιχνίδι. Αν και νομίζω ο Λεβαδιακός με το στυλ παιχνιδιού που έχει, το να προσπαθώ να μηνθώ και να έχω έναν μπροστά από τον οποίο να κατσοθούμε και να μας δώσει ό,τι μπορεί, όπως έδωσε τον γκολ με τον Άρη, αλλάζει. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό, δεύτερο πότε μπήκε το γκολ, τέλος πάντων, πότε εκτελέστηκε το πέναλτι, έπαιζε με παίχτη παραπάνω. Όλο το παιχνίδι, το 32ο λεπτό. Μιλάμε για ένα μάτς 10-10. Μάτς που, δηλαδή, σε φιλικό που άμα καταλάβει ο διαιτητής ότι πρέπει να τη βγάλω την κόκκινη, το συζητάει, ρε παιδιά, θα μας χαλάσει το μάτς. Δηλαδή, και άμα δώσει και κίτρινη εκεί, νομίζω ότι θα το πει και κανένας κάτι. Ωστόσο, πράγματι στον Παναθηναϊκό, να μιλήσουμε για άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, αν έδινε τα πέναλτι που από ό,τι έχουν πει οι διαιτητές που είναι ειδικοί, ήταν πέναλτι. Εντάξει, θα λέγαμε το Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-1. Παρόλο που ήταν με 10 παίκτες, δυσκολεύτηκε και φτάσαμε σε ένα 3-1. Πάμε να κρίνουμε το παιχνίδι από τη στιγμή που μπαίνει το γκολ για τον Παναθηναϊκό μέχρι την ισοφάριση. Mm-hmm. Γιατί νομίζω εκείνη το ζουμί. Και εκεί ο Παναθηναϊκός έδειξε πράγματα τα οποία σε ένα βαθμό οι περισσότεροι τα περίμεναν. Να μην έχει φρεσκάδα, δεν έχει και το τελευταίο μήνα και το μεγαλύτερο δυνατό ρόστερ. Έτσι. Διότι υπήρχαν και τα παιχνίδια κυπέλου. Δεν έχει ψυχολογία, δεύτερο πλήγμα. Του έχει μείνει, έχει πει βαριά η απώλεια.
του θεσμού του κυπέλου, η απουσία του από αυτό πλέον μετά τον αποκλεισμό, έτσι πως ήρθε από την Λαμία και με παιχνίδι που ήταν πρόσφατο, με παιχνίδι που κάτσε 120 λεπτά, είχε διαδικασία πέναλτι. Και φαίνεται ότι κάποιοι παίκτες του μεσοεπιθετικά χάνουν το μυαλό τους, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, το καθαρό τους κεφάλι, το οποίο τους πήγε μέχρι εδώ, και εδώ είναι η στιγμή που χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια από τον προπονητή, αλλά όχι γηπεδική, καθαρά μέσα από δικτήρια σε συζητήσεις. Και σε τέτοιες στιγμές είναι η ώρα που ψάχνεις τις προσωπικότητες. Εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια, μιλάμε για ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι είναι 18-19 χρονών. Το ότι ήρθανε μέχρι την 4η-5η θέση και μέχρι τα Χριστούγεννα και είχαν τόσο σταθερή πορεία, επιτυχή σταθερή πορεία, από μόνο το αποτελεί ένα μικρό θρίαμβο. Το ότι έρχεται αυτή τη στιγμή ένα ντεφορμάρισμα, μία στα παιχνίδια τους και στον τρόπο που αγωνίζονται, μία θολούρα, ας το πούμε, λίγο ένα ντεφορμάρισμα, είναι και κάπου λογικό. Δηλαδή, δεν περιμένει κανένας να έχει μία σταθερά πετυχημένη πορεία, ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι έχουν μέσο όρο ηλικίας 19-20. Σίγουρα, και αυτό που είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι από εδώ και πέρα στο χέρι τους είναι και στο τεχνικό team του Γιώργου Δόνη το πώς θα μπορέσουν από αυτούς τους ποδοσφαιριστές να τους χτίσουν την προσωπικότητα, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στα παιχνίδια τους και μέσα από αυτές τις ήττες, όπως και ο αποκλεισμός, να μπορέσουν να σταθούν υψηλά. Η αλλαγή που γίνεται προς το καλύτερο σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, χοντρικά το λέω, όχι σε το τι τους έφερε στην αλλαγή, με αυτήν την αρνητική αλλαγή που έχει ο Παναθηναϊκός, ίσως αυτό να παίζει ρόλο και το θέμα των στόχων. Είναι, από τη μία μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό, η μία προσπαθεί να το διαχειριστεί, η άλλη προσπαθεί να ξαναμπεί σε αυτό, και από την άλλη ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν είχε ξεκάθαρο στόχο, κάποια στιγμή αρχίσε να μπαίνει στο μυαλό του ο στόχος της πεντάδας, και εκεί που έγινε κατανοητό ότι ο στόχος του κυπέλου και της διάκρισης αυτών μέχρι τον ημιτελικό, να το πω έτσι, χωρίς να βάζω φραγμό εκεί, αλλά να περάσει κάποια στάδια, έχει κόψει τα φτερά στον Παναθηναϊκό, που και άρχισε να κοιτάζει πλέον, γιατί αυτό του έχει μείνει, τι γίνεται στο πρωτάθλημα, και δεν έχει και το κύπελο. Και απ' την άλλη ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αρχίζουν και μπαίνουν στους μήνες που κρίνονται όλα, αλλάζουν τρόπο σκέψης, τους βγαίνει αγωνιστικά και γενικότερα παρουσιάζουν ένα καλύτερο πρόσωπο μετά από μια διακοπή, σχέση με τον Παναθηναϊκό που λες και η διακοπή ήταν ένα τέλος και μετά, α, ωραία, τώρα γύρισαμε, τι κάνουμε, πού ήμασταν, τι έγινε, τι συμβαίνει. Ήταν αυτό που έκοψε το ρυθμό. Σίγουρα, και αυτό είναι προς τιμήν, εγώ θα πω, για τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος έχει χάσει δεν του έχει δοθεί ένα καθαρό πέναλτι στο 93 και δεν στέκεται και δεν αναφέρει ποτέ το ότι δεν του έχει δοθεί το πέναλτι στο 93. Είναι ο λόγος για τον οποίο την κουβέντα μας την έβαλα στο τραπέζι Τάσο, το τι έγινε από το 1-0 του Παναθηναϊκού μέχρι το 1-1. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Γιώργος Δόνης μπορούσε στην συνέντευξη τύπου να πει ότι δεν μας έδωσαν πέναλτι, δεν μας έκαναν. Σήμερα, αν μιλήσει στους παίκτες του, με αυτό το πράγμα θα ασχοληθεί. Το παιδιά, προηγήθηκαμε 1-0. Με το που ξεκινάει το ματς, τι κάναμε μετά, πού ήμασταν. Δηλώνει ο ίδιος και προς τιμή την ευθύνη επάνω του ότι ο Παναθηναϊκός ήταν απογοητευτικός. Με 10 παίκτες σε ένα ολόκληρο παιχνίδι, να μην μπορείς να το τελειώσεις, να μην παράγεις καλό ποδοσφαίρο. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι παίζει καλό ποδοσφαίρο σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια του, ασχέτως των αποτελεσμάτων. Ήταν μια πολύ κακή ιδέα και νομίζω ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ένα κακό φεγγάρι που η διαχείριση τώρα αυτών των παιδιών για να μπορέσει να τους ξαναβγάλει και να τους επαναφέρει σε αυτό που ήταν πριν από τα Χριστούγεννα είναι στο να τους δείξει ότι τους πιστεύει ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Την άλλη, Λάρισα, όσο περνάνε οι αγωνιστικές, αρχίζει και γίνεται η Λάρισα του Τέλετιτς. Γιατί νομίζω ότι το γκολ του είναι το κερασάκι στη τούρα του παιχνιδιού του. Νομίζω ότι μόνος του κρατάει την ομάδα. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μπόρεσε, βρήκε τον τρόπο. Είναι ένα περίεργο μοσαϊκό, βέβαια, η Λάρισα, με πάρα πολλές εθνικότητες, με πολλές αλλαγές προπονητών. Γενικότερα, ναι, γίνεται ένα μπέρδεμα από την αρχή της χρονιάς. Για παράδειγμα, ο Φέστα τώρα,
αρχίζει και καταλαβαίνω ότι, όπα, ναι, έχω πολλούς παίκτες, πρέπει να τους δω, αλλά αφού μου βγήκαν αυτοί, ας πάω με αυτούς. Γιατί πολλές φορές ένας προπονητής νιώθει ότι, ξέρεις τι, δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Έχω 20 παιδιά. Τα γνωρίζω τώρα, τα βλέπω, να παίξουμε. Ξαφνικά αυτά τα 11-12 μου πάνε. Δεν πειράζω τίποτα, δεν αλλάζω ούτε. Η δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ναι, μπορεί να είναι το απλοϊκό αυτό στο ποδόσφαιρο και να το λέμε εύκολα, αλλά στο μυαλό ενός προπονητή που πηγαίνει μεσούς τη σεζόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αρκετά περίεργο, παράξενο, αυτό μάλλον λειτουργεί στο μυαλό του. Να πάμε και στα ευρωπαϊκά. Ναι, γιατί σιγά-σιγά και δεν θα προλάβουμε. Που Ελλάδα τι μας έμεινε. Το ζουμί. Στα ευρωπαϊκά. Στα ευρωπαϊκά. Οκ. Okay. Αν θέλει η Γιουβέντους, μπορεί να πάρει ένα ρεπό. Να τη δώσουμε 3 βαθμούς χωρίς να παίξει. Φτάνει. Εχθές ουσιαστικά μέχρι το 70 δεν έπαιζε. Ήταν απούσα από το γήπεδο. Η Λάτσιο ήταν η μόνη που υπήρχε. Φτάνει. Αλλά... Και ο Πάουκ το έκανε 2-3 φορές, αλλά στο πρώτο μισό τη σεζόν. Ναι. Σας έλεγα και εκτός αέρα αυτό που με εντυπωσίασε στη Γιουβέντους, για όσους το έχουν δει για τους φίλους ακροατές, το γκολ που πετυχαίνει στο 1-1, το πώς ξεκινάει αντεπίθεση από την αριστερή πλευρά με κούρσα του Μπερναρντέσκι και έχει κλείσει από την απέναντι πλευρά το δεξί μπακ με κούρσα ο Ζωάο Κανσέλο και παίρνει το rebound από την απόκρουση του Ρονάλντο και σκοράρει κιόλας. Δηλαδή να βγάζει κόντρα επίθεση από αριστερά και το γκολ να το πετυχαίνει, το πώς ανεβαίνει δηλαδή και ο δεξιός μπακ. Ακολουθεί όλη την αντεπίθεση από την απέναντι πλευρά. Αυτά μόνο η Ρεάλ τα κάνει με Καρβαχάλ και. Το transition ο Αλέγκρι το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Από τη στιγμή που πλέον έχει και τα υλικά να το κάνει όπως το θέλει, ναι. Η γενικότητα της Γιουβέντους νομίζω ότι έχει ξεπεράσει και αυτή του ΠΑΟΚ. Εγώ θα σταθώ ότι πάλι κέρδισε με πέναλτι. Όπως συνηθίζει αυτή η ομάδα να το κάνει πάρα πολύ συχνά. Και μα ήταν πέναλτι. Ήταν πέναλτι. Όλα τα πέναλτι είναι για την Γιουβέντους. Μισό. Δεν ρωτήσαμε αν είναι πέναλτι. Δεν μας απασχόλησε καν αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η κουβέντα. Λοιπόν. Συνεχίζει στο ίδιο όρο. Πήγα να. Σας έβγαλα από το λιμάνι. Τι άλλο ξεχωρίσατε το Σαββατοκύριακο από Ευρώπη? Έχω ξεχωρίσει την ικανότητα της Ρώμα να χάσει αυτό το παιχνίδι. Να μην το κερδίσει μόνο. Κάνει ένα παιχνίδι ροντέο. Η γνωστή ασταθής Ρώμα. Με ενθουσιασμό, ταλέντο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν αστάθεια. Δηλαδή κερδίζουν 3 παιχνίδια. Δεν κερδίζουν 3 παιχνίδια. Ναι, η Ρώμα αυτό το κάνει. Μέσα σε 70 λεπτά. Δεν το κάνει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εντάξει, η Ρώμα δεν δικαιολογεί την εικόνα της με τέτοιο κορμό, ο οποίος δουλεύει 3-4 χρόνια μαζί. Δεν δικαιολογεί. Γι' αυτό την έβαλα στην κουβέντα τη Ρώμα. Δεν είχα στο μυαλό μου να τη βάλω τη Ρώμα στην κουβέντα. Το αποτέλεσμα της τώρα αυτό το 3-3 έτσι πως ήρθε είναι η αφορμή, διότι δεν είναι ούτε μια ομάδα που οι παίκτες δεν γνωρίζονται, ούτε μια ομάδα που στήθηκε το καλοκαίρι, δηλαδή δεν είναι καμιά ομάδα που έκανε 8-10 μεταγραφές βασικών το καλοκαίρι. Ίσα που πήρε και ένα ποδοσφαιριστή τον Εζονζή, ο οποίος είναι στα χαφ ένας ποδοσφαιριστής στη θέση του top class και ακόμα ψάχνεται, δηλαδή έχει κάποια. Το να πιάσει μια ομάδα μια καλή απόδοση και να βάλει 3 γκολ μέσα σε 15 λεπτά γιατί έκανε και καλή κυκλοφορία της μπάλας και βρήκε τα λάθη του αντιπάλου, ναι. Αλλά το θεωρώ πιο δύσκολο το να δεχτείς 3 γκολ. Χώρια από το 3-0. Αλλά το να δεχτείς 3 γκολ, δηλαδή μπαίνει το πρώτο. Την έφαγε σφαλιάς. Μπαίνει το δεύτερο. Δεν συνέρχεσαι. Δεν συνέχισε και κανείς τι. Αδράνεια. Εκείνη την ώρα, έτσι πως τα έχεις χάσει το μυαλό σου, λες, όπα, ας αφήσουμε λίγο. Τα βασικά, να κρατήσουμε λίγο την μπάλα. Να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό. Μας έχουν πάρει σβάρνα. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πολλές φορές οι ομάδες δεν προσαρμόζονται στα δεδομένα της κατάστασης, όχι για έναν αγώνα, έστω και για 10 λεπτά. Ναι, θέλουμε εμείς να κυκλοφορούμε την μπάλα να παίζουμε ψηλά. Όπα, δεν μας παίρνει τίποτα, δεν μας βγαίνει τίποτα. Ας ξεκινήσουμε από το 0 για να ξαναπάμε στο δικό μας το 10. Γιατί κάθε μια ομάδα έχει ένα 10 στο μυαλό της. Αυτό είναι δύσκολο. Γιατί θα πρέπει στην ουσία να αλλάξεις την ψυχολογία σου σε δευτερόλεπτα. Θα πρέπει, ενώ ξέρεις ότι κερδίζεις 1-3 παράδειγμα, θα πρέπει κανονικά να κυκλοφορήσεις την μπάλα, να μπορέσεις να έχεις μια. Να σπάσεις το ρυθμό όταν θα πρέπει. Και πόσο μάλλον ποδοσφαιριστές όπως είναι. Δεν ξέρω αν έπαιζαν οι Ρώσοι προχθές, που έχουν μεγάλη εμπειρία, ο Τζέκο, θα μπορούσαν να το κάνουν. Ωστόσο, όταν βλέπεις ότι οι άλλοι σε πιέζουν
σου πετυχαίνουν το 2-3. Αρχίζεις λίγο και αμφιβάλλεις. Αρχίζει, υπάρχει αμφιβολία μέσα και στους παίκτες. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να μπορέσεις εκείνη τη στιγμή να παγώσεις το ρυθμό, να έχεις εσύ την κατοχή της μπάλας. Γιατί προφανώς κάποια πράγματα που προσπαθείς να τα κάνεις όταν τα κάνεις, όταν κέρδισες και είχες την ψυχολογία να τα κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι από την άλλη μεριά. Πολύ εύκολα ρίχνω το ανάθεμα, έτσι. Γιατί και εγώ έχω συζητήσει με ποδοσφαιριστές που μου έχουν πει, ξέρεις τι, αυτό που λέτε μερικές φορές εσείς, ότι τους πήρα από κάτω και αδειάζει το κεφάλι τους και χάνονται, αυτό συμβαίνει. Δεν είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και σε αυτό κοιταζόμαστε, ακριβώς. Θυμάμαι ένας ποδοσφαιριστής που μου είχε πει, υπήρχε φάση που κοιταζόμασταν και ήμασταν σίγουροι θα το φάμε. Σίγουρα δεν είχαμε καθόλου ψυχολογία μέσα μας. Συγκέντρωση. Ναι, τέλειωσε. Έσβησε. Και σε αυτό ακριβώς που λες, αυτοί οι οποίοι μπορούν και στέκονται και αυτή την κατάσταση τη διαχειρίζονται καλύτερα, είναι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται μονίμως στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, θα μπορούσε ποτέ η Γιουβέντους ένα παιχνίδι από 1-3 να το κάνει στο 3-3. Μπορεί να τύχει. Μία φορά σε μία σεζόν. Βλέπουμε ότι η παραταταμένη στάθεια που έχει η Ρώμα. Συμβαίνει συχνά. Μπορεί να συμβεί και την άλλη αγωνιστική. Ναι. Γι' αυτό και ο Μπονούτσι και ο Κιελίνη είναι αυτοί που είναι παράδειγμα. Και έχουμε και το Μέση που στα 31 του κάνει καλύτερη σεζόν από ό,τι νωρίτερα. Φοβερός. Ο οποίος πάει και κάνει πλασέ, σκάβοντας την μπάλα για να την περάσει δίπλα από το κεφάλι του αντιπάλου. Αυτό δεν το έχω δει, ομολόγω. Πρέπει να το φάουλ, δεν το έχω δει. Είναι ένα σκάψιμο το οποίο η λογική λέει ότι ο Γερμανός τερματοφύλακας. Η γερμανική σχολή τερματοφύλακα βάζει το γόνατο μπροστά και ανοίγει τα χέρια. Να μικρύνει την αιστεία. Να μικρύνει την αιστεία. Το γκολ του Μέση διδάσκεται στο handball στην εκτέλεση πέναλτη. Το που πρέπει να περάσει η μπάλα όταν εκτελεί πέναλτη, που το τερματοφύλακα βγαίνει 2 μέτρα μπροστά και ανοίγει τα χέρια και σου κλείνει το οπτικό πεδίο, πρέπει λέει να του ξυρίσει το αυτί. Και αυτό το κάνει με τα πόδια. Και αυτό το κάνει με το πόδι. Παλικάρι μου, σε παρακαλώ, μην απλοποιείς άλλο το ποδόσφαιρο. Μην απλοποιείς. Υπάρχουν παιδάκια που σε βλέπουν και εκεί που ήθελαν 10 να παίξουν ποδόσφαιρο, θα είναι 30. Και οι καημένοι αυτοί οι γονείς θέλουν να είναι τα παιδιά της πανεπιστήμια και τέτοια και θα έχεις πάλι εκτός από μην συνεχίζει να φτάνει, ξέρουμε, είσαι ο καλύτερος. Βάλε μια τελεία. Πάντως στον γκολ της εβδομάδας του Σαββατοκύριακου, μάλλον ήταν άλλο. Είχε ελληνικό χρώμα, δεν ξέρω αν το είδατε. Του Τάσου Δόνη στην Μπάγκερ που βάζει. Βέβαια τα έφαγε 4 στην Καρδί. Εκεί σοφάρισε 1-1 ο Δόνη. Το είδες? Δεν το είδα. Ούτε ο Νοϊέρ. Δεν προλαβαίνει η αλήθεια. Αλλά είναι όλο από το κατέβασμα που κάνει, το πώς σηκώνει κεφάλι, βλέπει το γήπεδο, την αιστεία μάλλον, και πώς εκτελεί εκτός της περιοχής. Είναι φοβερό γκολ. Είναι αυτά τα γκολ που οι ποδοσφαιριστές, ή και μια φορά να έχεις παίξει ποδόσφαιρο, είναι οι φορές που σου έρχεται την μπάλα και λες από μέσα σου, πόρε φίλε τώρα. Θα τρυπήσω τα δεκτία. Ή μάλλον και για όλους εμάς που δεν έχουμε παίξει ποδόσφαιρο και θα τον ερευόμαστε να παίξουμε, πάντα στο μυαλό σου έρχεται ή σαν όνειρο μια τέτοια φάση να την κατεβάσω, να εκτελέσω. Εντάξει, είναι φάση βγαλμένη από σενάριο. Και μετά φάγανε 4. Μετά φάγανε 4. Μετά έφαγαν άλλα 3, έγινε 4-1 το μάτι από 1-1 που ισοφάρισε. Με την πάγια παίζαμε. Εντάξει. 11 εμείς, 11 αυτοί, απλά αυτοί είναι 11 καλύτεροι. Αλλά η Ντόρτμουντ είναι ακόμα καλύτερη φέτος. Είδα επίσης το Σάββατο είναι η τριάδα μπροστά, είναι φοβερή, πετάει φωτιές. Ναι, Σάντζο, Αλκάθερ και Ρόις είναι. Τώρα να ρίξει βάρος στο πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται. Το Champions League δεν χρειάζεται να προχωρήσει. Δεν χρειάζεται να ηρεμήσει λίγο. Με ποιο παίζει, με τότε να με χειρεθεί, σωστά. Εντάξει, είναι μια αλήθεια. Και ο Σταύρος μας έδειξε. Είδα και σε Βίλη το μεσημέρι του Σαββάτου. Το δεύτερο ημίχρονο είδα και όλο το ματς. 5-0 και φοβερό πρόμεση. Το καλοκαίρι, αν τον θυμάσαι, Αντώνη, πώς τον περιμέναμε στην Τούμπα. Ο οποίος έχασε πέναλτι όπως είχε χάσει και με τον Πασχαλάκη. Σωστά, το έχασε το πέναλτι, αλλά έκανε γενικότερα φοβερά πράγματα στο γήπεδο. Γιατί το είδα και λέω, ρε φίλε, πάλι το χάνεις. Μου έκανε εντύπωση. Το θυμώσουν, ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι από τις μέρες, νομίζω κάθε Δευτέρα θα είναι έτσι, που θα πρέπει να σας βγάλουμε στο στούντιο, όχι να βγούμε εμείς. Εντάξει, πολύ ψωμάκι είχαμε, Σαββατοκύριακο. Και δεν είχε και Premier League. Σκέψου να είχε. Έχει εμβόλυμη, θα μας δώσουν. Έχει την Τετάρτη. Εμβόλυμη, τη λέμε εμείς στο μυαλό μας. Αυτή την είχαν καθορισμένη να γίνει. Σωστά. Λοιπόν, το ανάλυσε το παρυπρέστα.gr φτάνει στο τέλος του. Τα λέμε αύριο στις 2. Κατά τη διάρκεια της μέρας επικοινωνούμε εντός εισαγωγικών, αλλά και εκτός, άμα θέλετε, μέσω του repress.gr στο Facebook. Έρχονται αναλύσεις, βίντεο, απόψεις, δυτικά θέματα. Ήμουν έτοιμος να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Με την προθέρμανση του ποδοσφαιριστή για το. Καταπληκτικό. Κυριακή πρωί. Να σα περιγράψω. Δηλαδή, βρήκα στο ίντερνετ ένα βίντεο. Είναι ο τύπος ο οποίος ετοιμάζεται για το ε τοπικό, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Παίζει η γειτονιά του, φοράει τη φανέλα του.
τις κάλτσες του ψηλά, τις επικαλαμίδες του, κάνει διατάσεις, τον έχουμε πλάτη και ξαφνικά γυρίζει και έχει το τσιγάρο στην άκρη του στόματος και το ρουφάει κανονικά σαν να μην σημαίνει τίποτα. Και προφερμένεται ο άνθρωπος, ανοίγει λίγο τα πνευμόνια του με λάθος τρόπο, αλλά τα ανοίγει. Φινάλε, να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 2. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.